Και από εκεί πέρα φτάσαμε στο σήμερα, όπου ξαφνικά άρχισαν να βάζουν τσιπάκια, λέει, στα σκυλιά. Και αυτό, για κάποιους, είναι ένας πρόλογος για να βάλουν και σε εμάς κάποια στιγμή τα τσιπάκια και να μας βρίσκουν πιο εύκολα ή να μας ελέγχουν πιο εύκολα ή, αν θέλετε, να απλοποιήσουμε τη ζωή μας. Να έχεις ένα τσιπάκι στο χέρι και να ξέρει ο άλλος από τι πάσχεις, ξέρω εγώ τι αριθμό ταυτότητα είσαι, όλα αυτά τα πράγματα. Αρχίζει μια ιστορία όμως από εκεί πέρα. Το τσιπάκι για ανθρώπους θρησκευόμενους είναι το χάραγμα του Αντίχριστου. Και προσέξτε, το βάζουν στο δεξί χέρι. Όχι στο αριστερό, στο δεξί χέρι. Και αυτό το λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι το χάραγμα θα γίνεται στο δεξί χέρι. Εκεί που κάνουμε λέει, την προσευχή μας. Από εκεί πέρα, εγώ άρχισα να ψάχνω τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το μικροτσίπ που βάζουμε στα σκυλιά σήμερα και πιθανότατα να το βάζουμε και εμείς μεθαύριο. Με το 666, με τον Αντίχριστο, τι σχέση έχουν αυτές οι γραμμές που είναι σε όλα τα προϊόντα, που περιέχουν βέβαια το 666 μέσα και θα σας το περιγράψω πώς, με τον ερχομό του Αντίχριστου και όλα αυτά φοβερά που μας τρομάζουν και μας κάνουν κάθε φορά, είτε είμαστε φανατικοί θρησκευόμενοι είτε μη, να νιώθουμε έτσι κάπως άβολα, ότι κάτι θα συμβεί κάποια μέρα. Κάτι θα γίνει, κάποιος φοβερός και τρομερός Αντίχριστος θα φύγει ανάμεσά μας και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους. Έχουμε κάνει λοιπόν μια εκπομπή και μια έτσι έρευνα, ενδιαφέρουσα θα έλεγα, όπου έχουμε όλες τις απόψεις. Θα σας παρουσιάσουμε. Εσείς βεβαίως θα τοποθετηθείτε κάπου. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να είμαστε τουλάχιστον στην προσέγγιση του θέματος αντικειμενικοί. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι σχέση έχει το τρίτο θηρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη με τα μικροτσίπ που βάζουν στα σκυλιά σήμερα για να τα αναγνωρίζουμε? Τι σχέση έχει το 666 με τη μέθοδο ηλεκτρονικής ανάγνωσης των προϊόντων που πωλούνται και που όλα έχουν το χάραγμα κάθετων μαύρων γραμμών, το γνωστό barcode? Ποιοι και γιατί έβαλαν στη ζωή μας τον δρόμο του ερχομού του Αντίχριστου και τις διαβολικές συνέπειες του 666? Κοντολογείς τα πάντα, και όταν λέω τα πάντα το εννοώ με κεφαλαία γράμματα, τίθενται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του μυστηρίου της ανομίας, του πρώτου θηρίου αν θέλετε. Σε πρώτη φάση τέθησαν υπό τον έλεγχο τα άψυχα πράγματα, δηλαδή τα υλικά προϊόντα και τα άειλα υπηρεσίες. Με αποδείξεις, τιμολόγια παντού, όλα δουλεύουν τώρα με γραμματικούς κώδικες. Οικονομικές συναλλαγές, παράδειγμα. Σε δεύτερη φάση άρχισαν να τίθενται τα έμψυχα, τα ζώα, τα οικόσιτα, αυτά που τους βάζουν τα μικροτσίπ, και σε τρίτη και τελευταία πλέον φάση, εκεί που η Καινή Διαθήκη μιλάει για τον καιρό του Αντιχρίστου, εκεί που θα, αν θέλετε, θα τελειοποιηθεί η νέα παγκόσμια τάξη, εκεί πλέον θα τεθούν υπό το σύμβολο και τον έλεγχο του πρώτου θηρίου και οι άνθρωποι δια του χαράγματος. Το χάραγμα θα έχει ακριβώς αυτόν τον αριθμό, το 666. Υπάρχουν όμως και φωτεινά μυαλά στην Εκκλησία που προσπαθούν να βγάλουν τον δρόμο του 666 από τους ανθρώπους. Και έχει ιδιαίτερη σημασία που ένας ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Μελέτιος, πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, καθησυχάζει τους τρομαγμένους χριστιανούς. Συνεπώς, το 666 είναι ένας αριθμός όπως όλοι. Είτε είναι 666, είτε 667, είτε 668, δεν με ενδιαφέρει. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο άξιον αριθμός στην ταυτότητά μου ή στο πτυχίο μου ή στο ποινικό μου μητρό ή στο, πώς το λένε, το οικογενειακό μου μητρό ή το φορολογικό μου μητρό. Όπως δεν με ενδιαφέρει και αν υπάρχει σελίδα στα βιβλία που έχω με τον αριθμό 666. Γιατί άμα πίστευα ότι έχει δαιμονικότητα ο αριθμός, θα έπρεπε να μην δέχομαι να πάρω βιβλίο με 666 σελίδες, γιατί από εκεί μέσα θα πεταχτούν δαιμόνια να με φάνε. Αλλά αυτές τις ανοησίες, η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες που ήσαν τέκνα του ελεύθερου Χριστού και ζούσαν την ελευθερία του Πνεύματος πολύ καλύτερα και τελειότερα από όλους τους φιλοσόφους και τους μοντέρνους ανθρώπους, δεν τα έχαφταν και δεν τα πίστευαν. Και από αυτά ήθελαν και θέλει η Εκκλησία να ελευθερώνει τα τέκνα της, το λαό της.
Φυσικά θα υπάρχουν πάντα αυτοί που περιμένουν τον ερχομό του Αντίχριστου, που τρέμουν τον αριθμό 666 και παντού βλέπουν σατανάδες, διαβόλους και εφιάλτες. Είναι αυτοί που αποχωρούν από την πραγματικότητα και κλείνονται σε κοινόβια, πιστεύοντας ότι αυτοί θα είναι οι εκλεκτοί που θα σωθούν από τον ερχομό του Αντίχριστου. Ύστερα η Αγία που κάλυψε λέει να φύγουν στα βουνά. Οι Άγιοι Πατέρες λέει να φύγουν στα βουνά. Λέει οι πιστοί θα φύγουν στα βουνά. Όταν θα είναι το χάραγμα. Εντάξει, απλά εμείς ήμασταν λίγο πιο μπροστά. Ίσως να είναι και, να το πω λαϊκά, να το πω λαϊκά, σαν κράχτες. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή και περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ζήσω και την κουβέντα που θα γίνει μέσα στο στούντιο. Έχουμε πραγματικά έτσι ενδιαφέροντες καλεσμένους. Να σας πω ότι το τηλέφωνο μας είναι 5707900 για τις δικές σας παρατηρήσεις και τις δικές σας ερωτήσεις. 5707900 είναι το φάξ της εκπομπής. Η καλή μας καλεσμένη απαριστάει η κυρία Μαρία Τζάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίπλα της ο κύριος Χρήστος Πατσός, κοινωνιολόγος, που με αντιπαθεί, αλλά εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που πραγματικά εκτιμάω. Δίπλα του είναι ο κύριος Μινάς Τσικριτσής. Καλησπέρα κύριε Τσικριτσή. Καλησπέρα. Μαθηματικός, δόκτωρ θεολογίας μάλιστα, έχει ασχοληθεί πολύ με την αποκάλυψη του Ιωάννη. Και αμέσως μετά και ο Δημήτρης Μπούγκουρας. Καλησπέρα κύριε Μπούγκουρα. Καλησπέρα. Κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας Μάξιμος. Καλησπέρα πατέρα. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοσμά του Αιτωλού. Αμέσως μετά ο κύριος Ιωάννης Λαζάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Ο κύριος Λαζάκης είναι αντιπρόεδρος του Χριστιανικού Ορθόδοξου Συλλόγου Πύρινη Ρομφαία. Γιατί αυτό ο φοβερό τίτλο, Πύρινη Ρομφαία? Θα σας πω γιατί. Γιατί συμβολεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που οι περισσότεροι του έχουμε ιδιαίτερη ευλάβεια. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε σχέση με τον Σατανέ, αν διαβάσουμε και στο Ευαγγέλιο και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, έχει παίξει σημαντικό ρόλο και είναι στο θέμα του Αντιχρίστου, εκεί που λέει η Αποκάλυψη, θα δέσει τον Σατανά και θα τον πετάξει στην Άβυσσο. Μάλιστα. Δίπλα από τον κύριο Λαζάκη, ο κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα. Καιρό και ζαμάνια έχω εδώ. Χρόνια και ζαμάνια έχω εδώ. Καιρών και καιρού και ήμιση καιρού που λέει Αποκάλυψη. 3,5 έτη. Όσο καιρό έχετε να με δείτε, τόσο καιρό έχω να σας δω. Έτσι. Και δίπλα από τον κύριο Γιώργος Αλεξόπουλος, ο οποίος είναι δικαστικός υπάλληλος και μέλος του Συλλόγου Πύρινη Ρομφαία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαταβέλα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, ας ξεκαθαρίσουμε λιγάκι αυτή την ιστορία με τα μικροτσίπ που έχουν βάλει στα σκυλιά. Πολλοί πιστεύουν ότι ουσιαστικά αυτό είναι ένα παγκόσμιο πείραμα να δούνε εάν το επόμενο βήμα θα είναι να τα βάλουν και στους ανθρώπους. Τα βάλουν στα σκυλιά, αποκτούν έναν κωδικό αριθμό όλα τα σκυλιά, το βάζουμε για να τα ελέγχουμε, να μην υπάρχουν αδέσποτα, για την ασθένεια που μπορεί να έχουν, αλλά τα ακούστηκε απόψεις, πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο πρόλογος. Το επόμενο βήμα θα είναι να αποκτήσουμε και εμείς το δικό μας μικροτσίπ. Και εκεί πέρα το θέμα χωράει πολύ συζήτηση. Πέρα από τα θρησκευτικά και τα ζητήματα αυτά που δημιουργούνται με τον Αντίχριστο ή με το χάραγμα, εμένα λίγο μου θυμίζει Όργουλ αυτή η ιστορία, με τρομάζει λιγάκι αυτή η ιστορία, να έχω ένα τσιπάκι μες στο μπράτσο μου που θα μπορεί ο καθένας να ξέρει που βρίσκομαι ή να με ελέγχει τι έχω ή δεν ξέρω τι. Ας ακούσουμε λοιπόν καταρχήν τον κτηνίατρο, τον κύριο Χανδρά, που μας εξηγεί γιατί έχουν βάλει στα σκυλιά αυτά τα μικροτσίπ, τι κινδύνους έχουν αυτά ή δεν έχουν, και αμέσως μετά προχωράμε στο θρησκευτικό μας κομμάτι που είναι μικροτσίπ και χάραμα του Αντίχριστου. Σήμερα λοιπόν ποια μέθοδο χρησιμοποιείτε για να ταυτοποιήσετε τα δέσποτα ζώα ή τέλος πάντων τα ζώα που ήδη έχουν ιδιοκτήτες? Σήμερα επιλέγει η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η μέθοδος της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είναι ένα microchip. Ουσιαστικά γίνεται με αυτή την ένεση που βλέπετε, η οποία εμφυτεύεται αυτό το microchip, το οποίο έχει 67 mg βάρος και διαστάσεις 11 χιλιοστά επί 1 χιλιοστό. Είναι αυτό το μικρό τσιπάκι εδώ, που έχει μέγεθος κόκκου ρυζιού, το οποίο εμφυτεύεται στην αριστερή τραχυλική χώρα του σκύλου, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, και μένει μόνιμα μέσα στο ζώο, μέσα στο δέρμα, κάτω από το δέρμα του ζώου. Αυτό το τσιπάκι, όταν ενεργοποιηθεί από αυτό το reader, τον ανιχνευτή, δίνει έναν κωδικό, έναν 16-ψήφιο κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ζώο. Δηλαδή αυτό το νούμερο που βλέπετε τώρα αντιστοιχεί σε αυτό το τσιπάκι, που αυτό το τσιπάκι έχει μπει σε ένα και μόνο ζώο φυσικά, όπως είναι λογικό. Βάζοντας λοιπόν στο σκύλο εμείς αυτό το τσιπάκι,
που του αντιστοιχεί αυτός ο αριθμός, εκδίδουμε ένα πιστοποιητικό. Ένα τριπλότυπο. Ένα σκέλος παίρνει, ένα στέλεχος παίρνει ο ιδιοκτήτης, ένα κρατάμε στο αρχείο μας και ένα πηγαίνει στη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων μέσω της υπουργικής απόφασης έχει καθοριστεί να την κατέχει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, όπου όμως έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνο το Υπουργείο, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην Γεωργίας, και οι αρμόδιες κτηνιατρικές διευθύνσεις των νομαρχιών. Κανείς άλλος δεν έχει τη δυνατότητα. Και τι αναφέρει μέσα. Αναφέρει ότι αυτό το microchip ανήκει στο σκύλο τάδε, που τον λένε έτσι, που είναι αρσενικός, που είναι ράτσα μπόξερ, που είναι ηλικίας τέτοιας, που έχει τέτοιο χρώμα, που είναι έτσι το τρίχωμά του. Όλα τα χαρακτηριστικά του ζώου. Του ζώου και από τον ιδιοκτήτη τη διεύθυνση και το τηλέφωνο. Τώρα, κάθε ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος ουσιαστικά βάσει του νόμου να κάνει αυτή τη σήμανση και την καταγραφή. Θέλω όμως να φύγουμε λιγάκι από το θέμα το άκρος επιστημονικό και κτηνιατρικό και να περάσουμε στην συνωμοσιολογία που υπάρχει γύρω από τα μικροτσίπ, λέγοντας ότι το μικροτσίπ το συγκεκριμένο που εμφυτεύεται σε ένα σκύλο αποτελεί ίσως ένα στάδιο πριν την εμφύτευση ανάλογου μικροτσίπ στους ανθρώπους. Ότι δηλαδή είναι ένα πείραμα για να μας ταυτοποιήσουν μελλοντικά και να μας παρακολουθούν μεταφέροντας πληροφορίες και όλα τα σχετικά μέσω δορυφόρων ή κάποιων άλλων συστημάτων παρακολούθησης. Ποια είναι η γνώμη μου γι' αυτό, θέλετε. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Έχει αποδειχθεί ότι το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να πάει οπουδήποτε. Και έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν να εφαρμόσουν οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Έτσι. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω ότι αποκλείεται ή τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό το πράγμα, γιατί ζούμε σε κάποιους καιρούς που κάθε μέρα εκπλησόμεθα δυσάρεστα δυστυχώς. Απλά το μόνο που έχω να πω, γιατί ακούστηκαν και για το συγκεκριμένο μέθοδο ταυτοποίησης, ότι δήθεν μέσω αυτού του microchip ο δορυφόρος θα βλέπει, θα ελέγχει, θα κάνει, θα δείχνει. Αυτό επιστημονικά και με τις γνώσεις που έχω και με την πρακτική που έχω και με τον τρόπο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ήμουν πρόεδρος του συλλόγου για 5 χρόνια όπως σας είπα και ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Μέσω τουλάχιστον αυτού του microchip αποκλείεται να γίνει κανενός είδους παρακολούθηση. Τώρα, αν αυτό είναι ένα πρόδρομο στάδιο και το δοκιμάζουν στα ζώα και μεθαύριο γίνει κάτι άλλο στους ανθρώπους, αυτό το θεωρώ βλακώδες, το θεωρώ ηλίθιο, αλλά πολλά βλακώδη και ηλίθια έχουμε δει και εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα, δεν θα το απέκλεια με αυτά που σας ξαναλέω έχουμε δει καθημερινά και τώρα πρόσφατα με τις υποκλοπές και με όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας βάλουν, κύριε Πατσέ, μικροτσίπ, να δούμε πώς θα μας καθαρίζετε. Μα ήδη έχετε κινητό. Ήδη γνωρίζουμε. Έχετε λογαριασμό στην τράπεζα. Ναι, αλλά δεν έχω μικροτσίπ. Δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται. Και ήδη το κινητό σας έχει έναν αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός στην κατασκευαστική του εταιρεία. Μοναδικός. Είτε το έχετε, είτε το έχετε, μπορείτε να το δώσετε σε κάποιον άλλον. Και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παρακολουθούσαν εσάς ή κάτι να συμβεί με αυτό, θα κοιτάζουν τον άλλον. Δηλαδή, κύριε Χαρδαβέλα, έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να το πιάσουμε και λίγο διαφορετικά από την αποκάλυψη το ζήτημα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Ακριβώς όπως είπε ο συνάδελφος, έχουμε πλαστικό χρήμα, έχουμε κάρτες, έχουμε όλα τα πράγματα κάποια στιγμή, θα μας προσδιορίζουν με έναν αριθμό. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό. Λέω τι γίνεται. Αυτόν τον αριθμό μπορούμε να τον κρεμάσουμε εδώ και κάποια στιγμή θα πάμε να κοιμηθούμε με τη γυναίκα μας, με τη φίλη μας, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θέλουμε να κολυμπήσουμε. Δεν θέλουμε να το βγάλουμε. Μπορεί να το χάσουμε, γιατί με αυτό θα μπορούμε να παίρνουμε λεφτά, να μας αναγνωρίζουν, να. Άρα λοιπόν για να μην το χάσουμε, θα μας πούν ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι κάτω δέρμα. Ήταν να μπει κάτω το δέρμα. Και βέβαια, εμείς πιθανόν να το δεχτούμε, γιατί αν αυτό το χάσουμε, θα είμαστε ο κανένας. Μάλιστα, βάλτε μια τελεία εδώ. Άρα λοιπόν, πιθανόν να το δεχτούμε και από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά. Αλλά είναι πιθανά από την, πώς να σας πω, πολιτική σκοπιμότητα. Μάλιστα, συγκεκριμένων κέντρων και θα δεν... Θα το δούμε αυτό. Θέλω να έρθω από την πλευρά αυτή. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λαζάκη. Εσάς σας τρομάζει αυτή η ιστορία με τα μικροτσίπ και λοιπά και σημαίνει και το συνδυάζεται με το χάρτη. Όχι ακριβώς με τρομάζει, κύριε Χαρδαβέλα. Με φέρνει σε εγρήγορση
και όλους τους χριστιανούς οι οποίοι διαβάζουν την Αποκάλυψη και είναι πιστοί χριστιανοί, γιατί βλέπουν ότι όλα αυτά τα συστήματα με το μικροτσιπ δεν είναι διόλου τυχαίο που λειτουργούν με το 666. Δηλαδή το σκάνερ αυτό που αναγνωρίζει, υπάρχουν ειδικές ταινίες και πολλοί τεχνολόγοι που το ομολογούν αυτό και από το εξωτερικό και στην Ελλάδα, ότι ο κωδικός αριθμός, το κλειδί για την νομεροποίηση αυτή είναι το νούμερο 666, ο αριθμός του θηρίου που λέει στο γιώτα γάμα της Αποκαλύψεως, όσοι δεν έχει το όνομα, τον αριθμό ή το χάραγμα και όσοι δεν προσκυνεί την εικόνα, θα αποκτείνει αυτούς ο Αντίχριστος. Αποκλείεται να είναι τυχαίο αυτό το 666. Όχι, δεν είναι τυχαίο, γιατί τα πράγματα πρέπει να τα πάρουμε από τη ρίζα τους, από τη βάση τους. Επειδή κάποιοι σκοτεινοί κύκλοι, οι σιωνιστές συγκεκριμένα, οι Λουμινάτι, θέλουν να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία η παγκόσμια κυβέρνηση έχει τρία σχέλη. Το πνευματικό, το οικονομικό και το πολιτικό. Θέλουν να κάνουν ενοποίηση όλων των κυβερνήσεων, να υπάρχει ένα παγκόσμιο κράτος. Ένας νόμος για όλα τα κράτη, του οποίου το κέντρο θα είναι στην Ιερουσαλήμ. Γιατί από εκείνη η καταγωγή των Ιλουμινάτι όλων των Σιωνιστών και των Ραβίνων, γιατί αυτοί περιμένουν το Μεσσία τους, τον ψευδομεσσία για μας τους χριστιανούς. Το δεύτερο σκέλος θα είναι η πνευματική παγκοσμιοποίηση, ας το πούμε ο οικουμενισμός που γίνεται τώρα, η ενοποίηση όλων των χριστιανικών αιρέσεων, το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, η ενοποίηση όλων των θρησκειών. Και το τρίτο σκέλος, να βάλουν κάποιον αντιπρόσωπο εδώ στη γη, του Στέλλαρ, του φωτισμένου του, ας πούμε, του μεγάλου αρχιτέκτονα του σύμπαντος για τους μασόνους, του Νεοσφόρου κατ' εμάς, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Και το τρίτο σκέλος είναι το οικονομικό, που ερχόμαστε στα μικροτσιπ, που θα μπορούμε να κάνουμε με ένα νούμερο τις συναλλαγές μας, θα φύγει το όνομα, το οποίο έχουμε πάρει την ημέρα που βαφτιστήκαμε. Και θα μπει ο αριθμός πρώτος. Και θα μπει ο μοναδικός αριθμός, και αυτό θέλω να το τονίσω, είναι μια πληροφορία που έχουμε από top secret της Αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία λέει ότι κάθε άτομο στον πλανήτη τους ονομάζει παγκοσμίους πολίτες, είναι μια ορολογία του κινήματος της νέας εποχής, θα έχει ένα νούμερο για να κάνει όλες του τις συναλλαγές, και εκεί ακριβώς πάμε επάνω στην Αποκάλυψη που λέει ουδείς δύναται αγοράσε ή πωλήσε ή ομοιέχον το νούμερο ή τον αριθμό του όνομα. Χαρδαβέλα, δεν έχουμε... Μία διευκρίνηση θέλω να κάνω, κύριε Χαρδαβέλα, στον κύριο το όνομά σας ξεχνάω. Τσικριτζής. Κύριε Τσικριτζή. Κοιτάξτε, ποτέ στην ιστορία των αιώνων, από την αρχή, αποκτήσεως κόσμου μέχρι σήμερα, δεν έχει μπει ένα ανελεύθερο σύστημα που αν δεν έχεις αυτό το νούμερο, και ειδικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει γίνει στην Ελλάδα, το 18 ψήφιο νούμερο με κλειδί το 666, που μετά τη συνθήκη Σέγγεν το παίρνουν οι Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποτέ δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση που αν δεν έχεις αυτό το νούμερο, να μην μπορείς να κάνεις καμία συναλλαγή και να σε περιθωριοποιεί. Το 666 είναι γνωστό στην Παλαιά Διαθήκη ότι το χρησιμοποιούσε και ο Σολομών ως μονάδα μετρήσεως. Οι ρίζες του είναι από τη Βαβυλώνα, από την αρχαία Βαβυλωνία. Το έχουν πάρει πολλοί αποκρυφιστές και το έχουν συσχετίσει με οι Ινδουιστές και όλοι οι Ινδουιστές. Με συγχωρείτε, κύριε Λαζάκη, εγώ ξέρετε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το 666 και όχι το 667. Αυτό, η απάντηση είναι μονόπλευρη, κύριε Χαρδαβέλα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι το ανάποδο 999, που είναι η τριαδικός θεός. Ακριβώς, ναι, ναι. Κύριε Χαρδαβέλα, έχει αυτή την άποψη που μίλησε ο κύριος Παλετζάκης. Κοιτάξτε, οι σιωνιστές, οι Ραβίνοι και οι Σιωνιστές, γιατί οι Ραβίνοι έχουν μερικές διαφωνίες και λένε πολλοί ότι υπάρχουν οι καλοί Εβραίοι. Οι καλοί Εβραίοι είναι μόνο οι Χριστιανοί. Εγώ το δηλώνω ευθέως, γιατί όσοι διαβάζουν το Ταλμούδ, εάν διαβάσετε τι λέει το Ταλμούδ, θα δείτε ποιοι είναι πραγματικά ρατσιστές. Μάλιστα, αλλά επειδή κρύβεται αυτό το θέμα. Λοιπόν, στιγμή... και τη βάζει αυτό το μικροτσιπ. Παρακολουθείς αυτό το βίντεο, πραγματικά έτσι είναι λίγο εντυπωσιακό ή σοκαριστικό, αν θέλετε. Ας το δούμε. We'll first be injecting you with a little local. You'll feel a little stick of the needle and minimal burning of the anesthesia. And then after that, I'll be using our insertion device to see redness or is fever or signs of infection. You'll just give me a call. There you go. That's your lucky number. You better play that today. Well, Verichip is a radio frequency implantable device. It's basically the size of a small grain of rice, and it's implanted subdermally in the right tricep area.
I think that once you've been in an emergency and had had issues with people identifying you, those are the no-brainer patients that really do see the need for this type of technology. And I think that once the public at large sees examples of how this technology can be used for their own benefit, again, it would be an easy buy-in for those types of patients' population also. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι πράγματι ο χριστιανός άνθρωπος, αυτός που πιστεύει στη δύναμη του Θεού, ξέρει ότι όλα επιτρέπονται από τη δύναμη του Θεού. Τίποτα δεν εχωρείται και καμία απολύτως δυνατότητα εάν δεν γίνει αυτό επιτρέποντος ή παραχωρούντος στη χειρότερη περίπτωση του Θεού. Αυτό λοιπόν εμάς μας καθησυχάζει, εφόσον έχουμε την απόλυτη γνώση από την Βίβλο, την απόλυτη αλήθεια, την αποκεκαλυμένη ότι πίστη, θα υπάρξει παρέμβαση ότι θα υπάρξει ανάσταση μετά το Γολγοθά και τη δοκιμασία που θα επικρατήσει σε αυτόν απόλυτη τον χρόνο γνώση, και σε αυτήν την εσχατολογική περίοδο που ακολουθεί. Άρα μας επιφυλάσσετε ένα Γολγοθάς. Δεύτερον, να πω, αν θέλετε, δεν σας διέκοψα τόση ώρα, νομίζω ότι ήμουν υποδειγματικός. Νομίζω ότι ήμουν υποδειγματικός, δεν σας διέκοψα. Παρότι είπατε και πολλές ανακρίβειες σε πολλά πράγματα. Όπως και το αξιοπιστήμα. Μα και εσείς λέτε ανακρίβειες. Ακόμα δεν μίλησα, πότε καταλάβατε τι. Από αυτά που είπατε. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε, παρακαλώ. Δηλαδή, όταν λέτε λοιπόν, ότι ο Θεός. Καταρχήν, κύριε Μπουκώστα, δεν σας διέκοψα όπως προείπα. Αν έχετε την ευγένεια, δεν είναι ανακρίβειες κατά τη γνώμη σας. Λοιπόν, η Βίβλος είναι μια αποκεκαλυμένη αλήθεια εξ ουρανού και δεν είναι μια απλή θρησκεία όπως τη χαρακτηρίσατε. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος είναι ο μόνος που διέρεσε την ιστορία του κόσμου στα δύο, προ Χριστού και μετά Χριστόν, παντού και σε εγωιστές και παντού. Ναι, λοιπόν, γιατί δεν ανησυχούμε, γιατί έχουμε την απόλυτη γνώση από την Βίβλο ότι θα υπάρξει ανάσταση για αυτούς που θα κρατηθούν στέρεοι σε αυτά που παρέδωσε από την απεκεκαλυμένη πίστη ο Θεός στους χριστιανούς και στους ανθρώπους. Κύριε Τζάνι, εσάς σας βλέπω το μήνυμα της Αποκαλύψεως είναι μήνυμα αισιοδοξίας. Το μόνο που φοβάμαι είναι έναν άνθρωπο που μου λέει ότι κατέχει την απόλυτη γνώση, την απόλυτη αλήθεια. Και το πρώτο, έχω ένα όμως συμφέρον, διότι αφού κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν την απόλυτη γνώση, την απόλυτη αλήθεια, τότε εγώ πρέπει να πάω να φυτέψω κρεμμυδάκια, να κλείσω το εργαστήριο που έχω, που διευθύνω στο πανεπιστήμιο, να πάψουμε να κάνουμε έρευνα. Εγώ όμως φοβάμαι αυτούς που έχουν την απόλυτη γνώση. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Φοβάμαι, κύριε Άτζαν. Το μόνο που φοβάμαι, δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Και αν ξέρουμε ότι αύριο θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, σήμερα πρέπει να δουλέψουμε, λέει το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, αυτοί που αυτοκτονήσανε ομαδικά, επειδή πιστεύαν και είχαν την απόλυτη γνώση και την απόλυτη αλήθεια, τότε με την αλλαγή της χιλιετίας, όπως και αυτοί οι 900 τόσοι στην Αφρική που είχαν φύγει από την Αμερική και δίναν και στα παιδάκια τους δηλητήριο, και αυτοί είχαν την απόλυτη γνώση και την απόλυτη αλήθεια. Αυτό φοβάμαι και αυτό με παγώνει, κυρία Ζαμπή. Εγώ το μόνο που φοβάμαι, κυρία Ζαμπή. Άλλοι έχουν την απόλυτη πεποίθηση πεπλανημένα και άλλοι έχουν ορθά. Όπως το ξέρετε. Εσείς κυρία Ζάνη βλέπω, έχετε απόλυτη πεποίθηση στις αρνητικές σας θέσεις. Και γιατί εμείς ποτέ να δεν είπα απόλυτη πεποίθηση εγώ. Στις θετικές μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι έχω απόλυτη γνώση και απόλυτη αλήθεια. Και αν κάποιος μου το πει αυτό, θα τον θεωρήσω ότι δεν στέκει καλά. Εσύ δεν πρέπει να ισχυρίζεις, αν και το ισχυρίζεις. Εμείς πρέπει, γιατί στηριζόμεθα στη Βίβλο, την οποία θεωρούμε θεόπνευστη και έχουμε λόγους. Αυτό το κουτί που το βλέπεις προφητεύεται εδώ και 1900 χρόνια στο 11ο κεφάλι της Αποκαλύψεως. Ποιος θα μπορούσε, να κάνουμε μια εκπομπή, ποιος θα μπορούσε πριν από 1900 χρόνια να προφητεύσει ότι θα είσαι εδώ και θα σε βλέπουν στο άλλο ημισφαίριο και θα σε ακούν και θα παρακολουθούν τις εκπομπές. Μου επιτρέπετε. Διαβάστε το 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και μετά να μιλάμε. Μου επιτρέπετε να σας πω. Κύριε Ζάνη, μπορεί να μιλήσει κανείς άλλος, να μην μιλάτε συνέχεια εσείς, παρακαλώ. Ναι, δεν γίνεται έτσι να κάνουμε. Ερώτηση, να απαντήσετε. Δηλαδή, όποιος μιλάει, μιλάει. Δεν γίνεται έτσι. Πρωτήτρα είπατε κάτι που κάνει. Μάξι, με διακόπτετε τον αυτοκίνητο. Είπατε ότι με αυτά που λέμε τώρα, αντίχρηστο, μικροτσίπ, ξέρω, barcode κλπ. Κάνει τη δουλειά του το υπερσύστημα, κάτι τέτοιο, δεν είπατε. Αναβιώνεται αυτό που είχατε πάντα, τον φόβο του φόβου. Ποιος, το υπερσύστημα, άλλο ρωτάω. Είπατε κάνει τη δουλειά του. Είναι πολιτικό το ζήτημα, κύριε, δεν είναι θρησκεολογικό. Καταλάβατε. Να σας κάνω ένα απλό ερώτημα. Που είναι η ουσία όλου αυτού του θέματος που συζητάμε.
όταν θα ενοποιηθεί ο κόσμος, θα ενωθούν τόσα ετερόκλητα και ετερογενή στοιχεία, έθνη κλπ. Όλα. Όταν θα ενωθεί ο κόσμος, θα μου πείτε ποιος θα τον κυβερνάει. Συγγνώμη, όπως καταρχήν. Αυτό που ερωτώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ενωποιηθεί ο κόσμος. Σήμερα δεν έχει ενωποιηθεί ο κόσμος. Να σας απαντήσω. Σήμερα δεν έχει ενωποιηθεί. Μα μπορώ να σας απαντήσω. Σε αυτό που ρώτησα. Πρώτον, εάν οι άνθρωποι παραμείνουν άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι, είναι απάνθρωποι που είναι και παλιά άνθρωποι. Μου επιτρέπετε. Αν οι άνθρωποι παραμείνουν άνθρωποι, δεν θα ενοποιηθεί ο κόσμος. Και το ζήτημα είναι να πάψουν να είναι άνθρωποι για να μπορέσουν να είναι απολύτως χειραγωγούμενοι. Η παγκοσμιοποίηση αποβλέπει στην ενοποίηση. Ορίστε, αυτό λέμε, με μια διαφορά. Έχω μιλήσει λιγότερο από όλους. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι αυτό όμως. Στο θέμα μας. Και δεν θα υπάρχουν άνθρωποι. Ούτε και για το αξιακό σύστημα. Γιατί και το αξιακό σύστημα πάνω σε εθνολογικές αξίες. Άρα θα σας πω το εξής. Ένα πράγμα να προβληματίσει όλους μας σήμερα. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά στην παγκόσμια ιστορία του ανθρωπίνου γένους που όποιος δεν δέχεται τη χρήση ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος, το είδαμε άλλωστε σε τόσα που δείξατε, όποιος δεν το δέχεται και βασίζεται αυτό το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα στη χρήση ενός και μοναδικού αριθμού και το αρνείται, αρνείται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον αριθμό και χρησιμοποιεί μόνο το όνομά του, αμέσως μπαίνει στο περιθώριο. Πουθενά και ποτέ στην παγκόσμια ιστορία του ανθρωπίνου γένους δεν ξανά έγινε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Εδώ θέλω να σας δώσει απάντηση. Ένας ιεράρχης όμως, ο Μητροπολίτης Μελέτης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής κατά των Αιρέσεων. Ο οποίος λέει το εξής. Τι καθόστηκε ασχολείστε με το 666 και είναι παπάς και είναι ιεράρχης. Κοιτάξτε, είναι ιεράρχης, λεφτά, αλλά δεν είναι Απόστολος Ιωάννης, Δύο λεφτά, ναι. Γιατί ποιος είναι Απόστολος Κύριε Καρδαβέλα, μίλησαν δύο ιεράρχες και θα σας κάνω ένα ερώτημα. Συμφωνούν σε αυτά που είπαν ή διαφωνούν. Διαφωνούν. Οι δύο. Διαφωνούν. Έτσι, μπράβο. Άρα είναι προσωπική. Μα και άρα βλέπετε. Εγώ θέλω να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Οποιοδήποτε ιεράρχη. Θέλω να ακούσουμε. Όχι. Έχει σημασία που είναι ένας Μητροπολίτης ο οποίος λέει τι ασχολείστε με το 666. Κακός. Δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και απαντάτε μετά. Ένας κακός εκπρόσωπος. Ορίστε. Το θέμα αυτό του 666 είναι από την αρχή για την Εκκλησία καθορισμένο. Η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη λέγεται είναι αριθμός του Αντιχρίστου, αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα γράμματα του ονόματος του Αντιχρίστου, αν υπολογιστούν σαν αριθμοί, πρέπει να δίδουν σύνολο 666. Όλοι οι πατέρες μέχρι το 1000 και οι Άγιοι της Εκκλησίας μέχρι το 1980 εδέχονταν μόνο αυτή την εκδοχή. Τίποτε άλλο. Ξαφνικά τα πράγματα άλλαξαν στην Αμερική. Εκεί όχι επιστήμονες ερευνητές της Αγίας Γραφής, αλλά περιθωριακού τύπου μισιονάριοι προτεστάντες έβγαλαν τη θεωρία από κάτι τέλος πάντων η χρήση οικονομικών οικονομικού ενδιαφέροντος ρυθμίσεων ότι το 666 είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Η Εκκλησία αυτό δεν το εδέχθη ποτέ γιατί ήταν αντίθετο στην αλήθεια. Μπορεί να γίνει κάποιος παραλληλισμός του 666 με τον Αντίχριστο ο οποίος θα παριστάνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Κοιτάξτε, είπαμε ότι ο αριθμός 666 είναι ο αριθμός του ονόματός του. Δεν μπορεί να εξισωθεί ο αριθμός αυτός με τον ίδιο τον Αντίχριστο, ούτε με τη δύναμή του, ούτε με κάποιο κύρος, ούτε με καμία επιβολή του. Πριν από λίγα καιρό διάβαζα σε ένα βιβλίο γράφουν ότι το όνομα του Λίντον Τζόνσον, Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν υπολογιστούν τα γράμματα ως αριθμοί, δίδει σύνολο 666. Είπαν λοιπόν μερικοί μπάμπας και είναι ο Αντίχριστος αυτός. Βέβαια πλανητάρχης ήταν, παγκοσμίου κύρους προσωπικότητα ήταν, αλλά η Αγία Γραφή
η Αποκάλυψη λέει ότι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει θα ζητήσει να τον λατρέψουν οι άνθρωποι σαν θεόν. Ο Τζόνσον δεν ζήτησε από κανένα να τον προσκυνήσει και να τον λατρέψει σαν θεό. Έστω λοιπόν και αν το όνομά του έδιδε 666, δεν ήταν ο Αντίχριστος. Έτσι λοιπόν επανερχόμεθα και πάλι στο ίδιο, στην ίδια συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Μη θροείστε, μη συναρπάζεστε εύκολα. Οι ερμηνείες που δίνονται από διάφορους μελετητές το 666 αφορούν την καταστροφή του κόσμου, οικονομικές έτσι, καταστάσεις εκμετάλλευσης από τους ισχυρούς της γης, λιπάδουνα της ανθρωπότητας και, και την παγκοσμιοποίηση. Ποια είναι η άποψή σας? Να σας πω σε αυτό το θέμα. Όλος ο θόρυβος γύρω από το 666 ευασίσθη επάνω στην μανία που έχουν οι Αμερικάνοι να μετράνε την αξία του ανθρώπου ανάλογα με τα χρήματα που παίρνει. Αυτός είναι 5.000 δολάρια άνθρωπος, αυτός είναι αξίας, έχει αξία 10.000 δολάρια το μήνα, τόσα το χρόνο και άλλους τόσα εκατομμύρια δολάρια. Ξαφνικά λοιπόν με τα καινούργια οικονομικά συστήματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, είτε αισθάνθηκαν ανασφάλεια μερικοί Αμερικανοί, είτε όχι, βρήκαν την ευκαιρία κάποιοι έξυπνοι, εκυκλοφόρησαν βιβλία από μια Μαρία Μέρι Ρέλφε με τους τίτλους The New Money System, το νέο σύστημα οικονομικής διαχειρίσεως χρήματος, και ένα άλλο που λέει When your money falls, δηλαδή τι θα κάνετε όταν θα έρθει η ώρα που τα χρήματά σας θα φεύγουν από τα χέρια σας χωρίς να το καταλάβετε. Αλλά τα ερωτήματα αυτά αναστάτωναν πολύ εύκολα του ανθρώπου που ήταν το ορμόνο θησαυρό του στα χρήματα και η καρδιά του ήταν δοσμένη στα χρήματα. Έτσι λοιπόν έγινε ένα κυριολεκτικά best seller αυτό τα βιβλία, έγινε best seller, κυκλοφόρησαν ευρύτατα, συνήθως δημιούργησαν προβλήματα και τα προβλήματα μετεφέρθησαν από την Αμερική και σε άλλες χώρες και αναστάτωσαν πολύ κόσμο. Της μελέτης ότι είναι ένα έβριμα των Αμερικανών το 666, το οποίο έχουν διαδώσει όλο τον κόσμο περισσότερο για να διευκολύνουν τις οικονομικές συναλλαγές, διότι φοβούνται ότι κλπ. Κύριε Χαρδαβέλα, είναι πολύ λυπηρό, ειλικρινά σας το λέω, με θλίβει αφάνταστα πως ένας σεβάσμιος και πολιός ιεράρχης και πολύ έτσι πολυγραφέστατος και πολύ μαθέστατος και φοβερός ασκητής. Ναι, και ασκητικό. Και ηθικός και φοβερός ασκητής, αλλά αυτά που είπε δεν έχει δίκιο. Με ωραία δεν λόγια στηρίζονται τους πατέρες και την Αποκάλυψη. Ο κ. Σωτηρόπουλος παρενέβη. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσει ο πατέρας. Ορίστε. Ο κ. Σωτηρόπουλος παρενέβη. Δεν απάντησε ο κ. Μπούκορας και πήγε λέγοντας. Λοιπόν, εσείς μιλάτε τώρα, μην μιλάει κανείς σου τη σιωπή. Με θλίβει αφάνταστα λοιπόν πως ένας τόσο πολύ σεβάσμιος και πολιός ιεράρχης έχει πέσει σε τέτοια μεγάλη πλάνη στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχει βγάλει και ένα βιβλίο από το 97 το οποίο έχει τον τίτλο Το Χάραγμα του Αντιχρίστου και όλο εκεί και σε όλο το βιβλίο αυτό εκθέτει τις απόψεις του. Με αυτό μπορείτε όμως σας βάλω ένα ερώτημα. Γιατί πρέπει να είναι σε πλάνη ο Μελέτιος και να μην σε πλάνη εσύ? Ας απαντήσω, είναι απλά τα πράγματα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είναι σε πλάνη? Το εγώ, κύριε Χαρδαβέλα, επιτρέψτε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Να σας απαντήσω αμέσως. Το εγώ δεν είμαι εγώ. Έτσι, εγώ δεν μιλάω εξ ονόματος του πατρός Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Έτσι, εγώ μιλάω βάσει αυτών των οποίων έχω μελετήσει μέσα από την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα διαθήκη. Φυσικά. Εξαρτάται πως θα ερμηνεύει κάποιος. Και ερχόμαστε. Άρα είναι υποκειμενική ερμηνεία. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που το. Κύριε Πασέ. Ο κύριος. Έτσι μπορώ να ολοκληρώσω όμως. Ερμηνεύουμε διαφορετικά. Μα έτσι, εάν κάθε. Σας βοηθάω, πατέρα Μάξιμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην αντιφάσκετε, σας ευχαριστώ. Ναι, το να φάσκω ή να αντιφάσκω, αφήστε αυτό θα κρυφτεί από όταν θα ολοκληρώσω. Δύο λεπτά, αφήστε να ολοκληρώσει παρακαλώ. Έτσι, να δικούμε. Εγώ δεν διαπιστώσω την πάντως. Αφήστε να ολοκληρώσει το παρελθόν, σας παρακαλώ πολύ. Ορίστε. Αχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, το να πει κάποιο κάτι και να έρθει σε αντίθεση με όλους τους προγενέστερους ερμηνεύσαντες το συγκεκριμένο ίδιο θέμα, έτσι, είναι κατάδειλο
και εύδηλο και φανερό ότι αυτός κάνει λάθος και όχι οι προηγούμενοι. Όταν λοιπόν εμείς σήμερα ή η ταπεινότητα μας σήμερα συμφωνεί την ερμηνεία που δίδει με τους προγενέστερους ερμηνευτές και Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες και δεν διαφέρει σε τίποτα, είναι προφανές ότι αυτός ο οποίος έχει διαφορετική άποψη δεν είμαι εγώ, αλλά είναι κάποιος άλλος. Και αποδεικνύεται επίσης από κάτι άλλο, ότι έρχεται η ίδια η Εκκλησία σήμερα, η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία έχει βγάλει ανακοινώσεις και κυκλίους για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και έχει ταχθεί σύμφωνα με αυτά τα οποία πρεσβεύει η αιώνιες Εκκλησία μας. Άρα... και έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα οποία πρεσβεύει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης. Άρα ο Μητροπολίτης είναι σε αντίθεση με την Εκκλησία. Βεβαίως. Ναι. Αυτά τα οποία. Λοιπόν, Καρναβέλα, γι' αυτό πολεμάμε τον Πάπα, διότι λέει ότι είναι αλάθητος. Κύριε Καρναβέλα, όσον αφορά. Που λέει είναι αλάθητος. Ο αλάθητος δεν υπάρχει στο άτομο, υπάρχει στο σύνολο, στην εκκλησιαστική συνείδηση. Ορίστε, ολοκληρώστε. Όσον αφορά για το μη θροείστε, έτσι λέει να μη θροείτε, να μη θορυβήστε. Να μη θορυβήστε κλπ. Όλα καλά, όλα ήσυχα. Όλα καλά και όλα ήσυχα. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπουμε εμείς και εσείς να βάζουν ξερόκλαδα έξω από το σπίτι σας, έξω από το σταθμό Άλτερ, να ετοιμάζουν να συσσωρεύουν ένα μήνα κλαδιά, να ρίχνουν και βενζίνη, και εσείς να μη θορυβήστε και να μην καταλαβαίνετε ότι θα κάψουν το Άλτερ σε λίγο. Αφού έχουν ρίξει και τη βεζίνη. Ορίστε. Αφού λοιπόν βλέπουμε βίντεο της εκπομπής, όπου ο κύριος Παλετσάκης, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, είναι ένας επιστήμονας, ούτε λίγο ούτε μαζί. Ήταν πολύ... και διευθυντής στην ΕΡΤ άλλοτε. Ήταν και διευθυντής στην ΕΡΤ, λέει ότι ο Bill Gates είναι το 666, της Microsoft ο διευθυντής κλπ. Ο Al Gore, ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει σχέση με τα 666. Όλοι πετυχημένοι, κανένας άσημος άνθρωπος. Για να δούμε λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον βίντεο και κουβεντιάζουμε στη συνέχεια. Με το 666 εκφράζεται το μυστήριο της ανομίας, δηλαδή οι δυνάμεις του σκότους που δρούν, σατανάς, δαίμονες, που δρούν συνέχεια από την αρχή της δημιουργίας και θα δρούν ως το τέλος, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, προσεπάθησαν ανά τους αιώνες, 20 χρόνια τώρα, να αποκρυπτογραφήσουν στα πρόσωπα πολλών που εθεωρήθησαν διώκτες του χριστιανισμού και βρήκανε ο Νέρον, ας πούμε, έβγαζε 666. Στην πιο σύγχρονη ιστορία έχουμε ανάλογα παραδείγματα. Λοιπόν, στην πιο σύγχρονη, ναι, έχουμε. Στη σημερινή ιστορία, αν θέλετε. Θα σας πω και κάτι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Πρώτων εκλογών των Αμερικανικών μεταξύ Bush και του Γκορ, του Al Gore, ο Al Gore, το ολόκληρο όνομα του είναι, δεν το θυμάμαι το Al τι σημαίνει, αλλά θυμάμαι το εξής, ότι διχάστηκε η Αμερική και τα γραφεία στοιχημάτων στοιχημάτιζαν ότι θα βγει ο Gore με μόνο δεδομένο ότι τα γράμματα του έβγαζαν 666. Τελικά πέσαν έξω, βέβαια δεν βγήκε ο Gore, ούτε απεδείξε τη μέθοδο. Επίσης 666, όχι με αυτή τη μέθοδο, με τη μέθοδο της αριθμολογίας που ισχύει στα κομπιούτερ, βγαίνει το όνομα του Gates, ο οποίος είναι ο Bill Gates, ο Bill Gates, ο οποίος έχει τη Microsoft. Βγαίνει 666 και κατά μία άλλη σύμπτωση, πάλι με τον λατινικό τρόπο, τον αμερικάνικο τρόπο αριθμίσεως, βγαίνει 666 και το κομπιούτερ δίνει άθροισμα. Εν πάση περιπτώσει, κατά εμέ δεν έχει καμία σχέση το 666 με όλες αυτές τις αριθμομαντικές, αριθμολογικές, αριθμοσοφικές μεθόδους. Το 666, όπως λέω στο βιβλίο μου, είναι η ανάστροφη όψη του 999, μπορούμε να το δούμε εδώ δηλαδή, έτσι, αν το γυρίσουμε, με το οποίο 999 εκφράζεται αριθμολογικά ή εξεφράζεται αριθμολογικά στα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια η λέξη Τριαδικός Θεός. Να δούμε λοιπόν στο σήμερα. Ναι. Γίνεται πολλής λόγος για τους γραμματούς κώδικες, ναι, για την παγκοσμιοποίηση, για τη νέα τάξη πραγμάτων, για μια νέα εποχή. Ποια είναι λοιπόν η σχέση του 666 με όσα προανέφερα? Ναι. Το 666, είπαμε, όπως λέγει η Αποκάλυψη, είναι το σύμβολο του πρώτου θηρίου. Αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν σήμερα και ξέρει όλος ο κόσμος τα περί γραμματών, κωδίκων κλπ, των barcode, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκδήλωση αυτών των δυνάμεων επί παντός αντικειμένου ή προσώπου στον κόσμο. Κοντολογίζει τα πάντα, και όταν λέω τα πάντα το εννοώ με κεφαλαία γράμματα,
τίθενται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του μυστηρίου της ανομίας, του πρώτου θηρίου αν θέλετε. Σε πρώτη φάση τέθησαν υπό τον έλεγχο τα άψυχα πράγματα, δηλαδή τα υλικά προϊόντα και τα άειλα οι υπηρεσίες. Με αποδείξεις, τιμολόγια παντού, όλα δουλεύουν τώρα με γραμματικούς κώδικες. Οικονομικές συναλλαγές, παράδειγμα. Σε δεύτερη φάση άρχισαν να τίθενται τα έμψυχα, τα ζώα, τα οικόσιτα, αυτά που τους βάζουν τα μικροτσίπ. Και σε τρίτη και τελευταία πλέον φάση, εκεί που η Καινή Διαθήκη μιλάει για τον καιρό του Αντιχρίστου, εκεί που θα, αν θέλετε, θα τελειοποιηθεί η νέα παγκόσμια τάξη, εκεί πλέον θα τεθούν υπό το σύμβολο και τον έλεγχο του πρώτου θηρίου και η ανθρωπίδια του χαράγματος. Το χάραγμα θα έχει ακριβώς αυτόν τον αριθμό, το 666. Το χάραγμα μπορεί να είναι είτε σε μορφή αριθμού, είτε σε μορφή κάποιου μικροτσίπου. Γιατί ακούνται πάρα πολλά. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι με κρυπτοαλγόριθμους μέσα στο τσιπάκι. Έτσι ώστε να είναι δύσκολο στον άλλον ή στον κοινό άνθρωπο να το καταλάβει. Μπορεί να είναι με νανοτελείες, με διάφορα πράγματα τα οποία η σημερινή ηλεκτρονική επιστήμη τα προωθεί και ο πολύς ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα υπάρχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό που λέει η Αποκάλυψη ονομάζει χάραγμα και άνευ του οποίου δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν σε κάποια χρόνια στους έσχατους καιρούς. Δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα ηλεκτρονικός αποτυπωμένο έγγραφο πάνω στο ανθρώπινο σώμα, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, για όσους δεν θα έχουν δεξί χέρι. Και προσέξτε, στο δεξί χέρι δεν λέει όποιος δεν έχει θα πάει στο αριστερό, λέει ή στο δεξί ή στο μέτωπο. Για ποιον λόγο αυτό? Διότι με το δεξί κάνουμε τον σταυρό μας οι χριστιανοί. Κατά τη δική μου ερμηνεία, θα μπορείς με την εναπόθεση του χεριού σου να διακινείς χρήματα σε άλλους λογαριασμούς κλπ. Θα μπορείς να παίρνεις πληροφορίες από ίντερνετ, θα μπορείς. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα πολυχρηστικό μέσο άνευ του οποίου δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε μια εποχή όπου θα πάψει να υπάρχει η προσωπικότητα και οι μηχανές οι οποίες θα ελέγχουν τον κόσμο θα αναγνωρίζουν μόνο νούμερα. Όποιος δεν είναι σε νούμερο αποτυπωμένος δεν υπάρχει για τις μηχανές. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει σαν φυσικό πρόσωπο και επομένως δεν θα μπορέσει να ζήσει διότι δεν θα μπορεί να κάνει και καμία συναλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν οι χριστιανοί που θα ζουν την εποχή εκείνη θα βρεθούν στο δίλημα ή το παίρνω και αρνούμε τον Χριστό ή δεν το παίρνω και αρνούμε τη ζωή για να περάσω σε μια άλλη ζωή διότι δεν θα είναι πολύ ο χρόνος που θα ζήσουν και επομένως όπως και στα πρώτα χρόνια της μετά Χριστόν εποχής οι χριστιανοί εδιώκονται και για την πίστη τους εδέχονται να τους κατασπαράξουν τα θηρία στα διάφορα κολοσσέα ή να τους αλείψουν πίσα και να τους κάψουν πάνω στους στήλους ή να τους παλουκώσουν, να τους κάνουν όλα αυτά που ξέρουμε τι υπέστησαν οι χιλιάδες των μαρτύρων του χριστιανισμού, παρομοίως θα υποστούν τα ίδια και οι τελευταίοι, εκείνοι που θα έχουν την ατυχία να ζουν τους έσχατους καιρούς τον καιρό του Αντιχρίστου, διότι θα υποχρεωθούν να πάρουν και αν δεν το πάρουν θα βασανίζονται. Θα συλλαμβάνονται, προφανώς θα καταδικάζονται ως άνθρωποι οι οποίοι αντίκειται στο καθεστώς. Να πω κάτι τώρα θέλω, μισό λεπτό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πατσό όμως κάτι τώρα. Που θα το πω έτσι λιγάκι όπως θα το κουβεντιάσω σε μια συντροφιά φίλων. Με την καθημερινή γλώσσα. Μήπως δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι μας την έχουν στημένη κάποιοι με όλα αυτά. Τα μικροτσίπ, τα όποιος δεν το παίρνει είναι εκτός αγοράς, εκτός συναλλαγών. Εκτός κοινωνίας. Περιδραστηριοποιείται, μπαίνει στο περιθώριο και αναρωτιέμαι μήπως κατά το κοινό λεγόμενο μας την έχουν στημένη. Είστε καχύποπτος κύριε Χαρδάκη. Κύριε Χαρδαβέλα, εγώ νομίζω τελικά ότι το θέμα δεν είναι ούτε ο αριθμός 666, ούτε σε τελική ανάλυση η αποκάλυψη του Ιωάννη και κάθε προφητεία. Αφήστε που σοβαροί θεολόγοι την αποκάλυψη του Ιωάννη, ναι μεν από ό,τι διαβάζω και παρακολουθώ, συμπεριλαμβάνεται στην Αγία Γραφή, αλλά δεν είναι και το κείμενο εκείνο που οι σοβαροί θεολόγοι θα εστιάσουν την προσοχή τους και θα προσεγγίσουν το Λόγο του Θεού. Σου λέω υπεύθυνα, είναι οι γελοί θεολόγοι αυτοί. Πήγε ένας τέτοιος θεολόγος, καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών, όχι, πρέπει να... Βεβαίως, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, είναι γελίος, δεν καταλαβαίνω. Το δέχεται τον διακόψου, πήγε καθηγητής Πανεπιστημίου, παρακαλώ, δεν αναφέρω το όνομά του, δεν θα τον προσβάλλω, τον λυπάμαι. Καθηγητής της θεολογίας του Πανεπιστημίου, σκάτω στη Λεμεσό της Κύπρου,
πριν από μερικά χρόνια και αναστάτωσε τον κόσμο, τι τους είπε? Πουθενά η Αγία Γραφή και οι πατέρες δεν μιλάνε για Αντίχριστο. Νωρητός ομιλεί και η Γραφή και οι πατέρες. Λοιπόν, και είπε ο Δεσπότης εκεί, Μακαρίτης τώρα, επιτέλους λέει αχπαλαγήκαμε από το άγχος, διότι ακούσαμε από ένα υπεύθυνο στόμα δεν υπάρχει Αντίχριστο. Ήταν ψυχίατρος. Όταν πήγα. Άρα παραδέχεστε ότι διακατέχεστε από άγχος. Να τελειώσω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Α, δεν είπατε. Λοιπόν, να μην αποδίδεις στους άλλους πράγματα που ο δεν Κύπρος τα έχω. Ο Κύπρος είχε άγχος. Λοιπόν, ο Κύπρος μου λέει οι χριστιανοί εκεί, ήρθε λέει ο τάδε καθηγητής και μας είπε δεν υπάρχει Αντίχριστο μέσα στη Γραφή. Λέω, νύχτα πήρε αυτό στο πτυχίο του λέω. Κύριε Χαρδαβέλα, είναι φοβερή η επιπολαιότηση και η άγνοια ακόμη και καθηγητών πανεπιστημίου που έγιναν καθηγητέ πανεπιστημίου, διότι ήξεραν να ξεσκονίζουν και να γλύφουν, σπούδασαν γλυπτική επιστήμη. Ναι, διότι είχαν δημόσιες σχέσεις και λοιπά. Κύριε Σωτηρόπουλε. Και μου λένε παρακάλεσαν. Έχει πάρει μία για αυτό το φαινόμενο ο λαός. Παρακάλεσαν οι χριστιανοί να το κάνουν. Για ομιλία. Κύριε Χαρδαβέλα, αλλού θέλω να πάω. Αυτό ήταν ο πρόλογος. Δύο λεπτά. Η κυρία Τζάνη, που είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, λέμε ξεσκόνιζε και πήρε το πτυχίο τη. Λοιπόν, είπα για όλους. Εξαιρείτε κυρία Τζάνη. Δεν είπα για όλους. Μου επιτρέπετε. Για την κυρία Τζάνη. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσει. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Λοιπόν, δεν είπα τίποτε. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Μιλάω ότι υπάρχουν καθηγητές που έλαβαν τα πτυχία αναξίως. Ο κύριος Πατός. Όπως και δεν το περίμενα και συγχαίρω και τον Μητροπολίτη Μελέτιο, τον πρόεδρο του συνδέσμου της Επιτροπής των Ερέσεων. Όντως πιστεύω ότι γίνεται και στην Ελλάδα μία σοβαρή προσπάθεια να ερμηνευτεί ο χριστιανισμός, τα ιερά κείμενα με ένα άλλο σύγχρονο πνεύμα που θα μας πάει πιο μπροστά. Εδώ δηλαδή στην ουσία είμαστε απέναντι σε δύο προσεγγίσεις. Πιο μπροστά προς το τέλος. Θα έλεγα παλαιομοδίτικη προσέγγιση που ερμηνεύει κατά γράμμα ένα κείμενο ή τα κείμενα της Αγίας Γραφής και με μια άλλη προσέγγιση που προσπαθεί να ερμηνεύσει πολύ πιο σύγχρονα, σύγχρονα και να απεγκλωβιστεί από αυτή την μονοδιάστατη ερμηνεία. Και νομίζω ο Μητροπολίτης Μελέτιος κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά παρά τα αυτά, εγώ νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο θεολογικό. Διότι συμφωνείς με τον Μητροπολίτη. Είναι πολιτικό. Είναι και πολιτικό, είναι και κοινωνικό. Δηλαδή τι εννοώ, ότι εάν αφήσουμε τους οποιοδήποτε, είτε είναι οι μάνατζερ της αγοράς, είτε είναι οι ορισμένοι που θέλουν να αυτοαποκαλούνται προφήτες ή ετοιμάσει το βίντεο 11 παρακαλώ. Ερμηνευτές, δεν αυτοαποκαλείται κανείς προφήτη. Ο Ιωάννης ήταν προφήτης, γι' αυτόν μιλάμε. Γιατί είπες αυτοαποκαλείται κανείς προφήτης, ποιος αυτοαποκαλείται προφήτης? Και δεν εννοούσα ούτε τον Ιωάννη, ούτε κανέναν προφήτη. Εννοώ σήμερα. Ποιος? Να σας πω κάτι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δήλωσε πριν δύο μήνες ότι είναι προφήτης. Με ποια έννοια του προφήτη? Ότι συνομιλεί με τον Θεό. Και είχε πει συγκεκριμένα ότι αυτά που εγώ σας λέγω δεν είναι δικά μου. Ποιος το δήλωσε? Παρακαλώ. Ποιος το δήλωσε? Ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Χριστόδουλος. Είπε ότι είναι προφήτης. Βεβαίως, με την έννοια τι, ότι όχι προφητεύει το μέλλον, αλλά από αυτά που λέγει δεν είναι λόγια δικά του, αλλά του Θεού. Με τον οποίο συνομιλεί. Με αυτή την έννοια. Είναι, προσέξτε λίγο. Λέγονται και για αρχαίους συγγραφείς. Προσέξτε. Προφήτε μουσών. Διαβιβάζουν κύριε τα λόγια των μουσών. Ακούστε λοιπόν κάποιον που θέλει να δει αντικειμενικά. Η θρησκεία και όλες οι θρησκείες δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές. Η ερμηνεία που κάνουμε κάθε φορά μπορεί να μας οδηγήσει πραγματικά σε υπερβάσεις και να βελτιώσει την κοινωνική μας ζωή, αλλά μπορεί και να μας οδηγήσει σε φανατισμούς, σε ταλιμπάν, είτε χριστιανούς ταλιμπάν, είτε μουσουλμάνους ταλιμπάν, είτε Ινδουιστές. Και σε αποχωρήσεις. Ή αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις. Τι θέλω να πω λοιπόν εδώ και τελειώνω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το θέμα των μικροτσίπς και της παρακολούθησης έχει να κάνει κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος θα καλλιεργήσει έλογη κριτική σκέψη, θα είναι ένα άτομο ελεύθερο, διότι αν πάρουμε τη λογική του λόγου του κ. Σωτηρόπουλου, θα έπρεπε να μην κάνουμε τίποτα ούτως ώστε να επαληθευτεί η προφητεία του Ιωάννη. Δηλαδή εμείς να καθίσουμε παθητικά
για να επαληθευτεί η προφητεία, πρέπει να είμαστε παθητικοί. Βάλτε μία τελεία, διότι τώρα ο κύριος Πατσός, χωρίς να το ξέρει ουσιαστικά, μας βάζει στο βίντεο που θα είδαμε σας τώρα, όπου πήγαμε και βρήκαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος μπροστά στον τρόμο του ερχομού του Αντίχριστου και της ιστορίας αυτής, πήρε 5 γυναίκες μαζί του. Πήγε στο βουνό. Και πήγε στο βουνό. Ωραίος. Σωστός. Είπατε το βίντεο 11, είναι αυτό, σας άκουσα προηγούμενο. Για άλλο το διάστημα, κύριε. Προ τις 5. Δύο λεπτά. Θα το πείτε μετά. Όχι, θα το πείτε τώρα, θα το πω. Δεν είναι μια λέξη. Ένας που διάβασε τον Φέδωνα του Πλάτωνος περί αθανασία της ψυχής, πήγε αυτοκτόνηση για να πάει γρηγορότερα στον άλλο κόσμο. Τι είναι επιχείρημα αυτό. Θα καταδικάσουμε. Ποιος είναι αυτός. Θα καταδικάσουμε τον Πλάτωνα. Ποιος είναι αυτός. Λέω το εξής. Ποιος είναι αυτός. Υποθετικό παράδειγμα. Υποθετικό παράδειγμα λέτε. Δεν λέω υποθετικό, κύριε Αντζάνη. Ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω το όνομά του. Τότε. Τότε που το λέτε. Τότε. Δεν θυμάμαι. Παραδείγμα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχουν παραμείνει όλα τα όνομα της ιστορίας. Τι θέλει να πεις. Για όλους. Όχι, κυρία Τζάνη είναι μελετητής. Και εγώ είμαι φιλόλογος. Θεολόγους, φιλόλογους και συγγραφέας. Δεν μνημονεύετε πουθενά. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Δεν αναφέρετε πουθενά στη γραμματεία. Ένα λεπτό. Ότι κάποιος διάβασε το Φέδωνα και αυτοκτόνησε. Γιατί έχετε διαβάσει όλη τη γραμματεία, κύριε Πατσέκη. Έχετε διαβάσει όλα τα σχετικά με το Φέδωνα. Ένα λεπτό. Το προηγούμενο βίντεο που αυτός ο άνθρωπος μας έλεγε ότι στην εκλογή των δύο υποψηφίων που έγινε η εκλογή του ενός, ο άλλος δεν βγήκε. Γιατί το όνομά του, είχε τον αριθμό του Αντιχρίστου. Και εγώ ρωτάω, είναι λογικός αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Αφού είδαμε τι όχι, έκανε δεν ο είναι λογικός. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Άρχισε λοιπόν και έλεγε για μία σειρά προσωπικότητες της ιστορίας και του παρόντος. Υπονοείται παραλύτερο. Που πραγματικά είναι δηλαδή να απορεί κανείς εάν αυτός ο άνθρωπος την ώρα που μιλάει στοιχειωδώς σκέφτεται. Στοιχειωδώς. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πω ένα πράγμα, ότι πρέπει να σοβαρευτούμε, πραγματικά να σοβαρευτούμε και να δούμε μια τεράστια απειλή για την ανθρωπότητα που όμως δεν σχετίζεται με τον δύστιχο των αριθμούλη των 6 και που εφόσον η Αποκάλυψη έχει τον 7 εκλεκτό της αριθμό και το 6 τον αριθμό του Αντιχρίστου, εγώ θέλω πριν δούμε το βίντεο να πω τον λόγο του Ελίτη στο άξιον εστί που λέει, μιλάει για λογαριασμό του ελληνανθρώπου. Αυτός ήταν πάντοτε ο δικός μας Ιούδας. Θύρες 7 τον καλύπτουνε και στρατιές 7 παχύνονται στη διακονία του. Μηχανές αέρος τον απάγουνε και βαρύν από γούνα και ταρταρούγα, στα ηλίσια μέσα και στους οίκους τους λευκούς τον αποθέτουνε. Και αφού λέει τι κάνει, μάλιστα, καταλήγει. Και το μόνο του μέλημα αυτού του δικού μας Αντιχρίστου, που προστατεύεται από το 7, είναι να μην περάσει ο ήλιος το μήνυμά του στο μέλλον. Αν θα το περάσει... Μάλιστα. Πάμε στο βίντεο. Ο Ελίτης και κάθε Ελίτης δεν είναι. Α, όχι ο Ελίτης και κάθε Ελίτης. Με ένα προφήτη όχι τον να ανακαλέσετε. Όχι ο Ελίτης θα και κάθε Ελίτης. Θαυμάζω που είπε σε ολόκληρο απόσπασμα του Ελίτη απ' έξω. Να ξέρεις και τη γραφή έτσι. Θα σε θαυμάζαμε. Ελάτε που την ξέρω. Και πειράζει, δεν έχω ποτέ να κάνουμε ένα διάλογο μια μέρα να δεις, δεν τίποτα που δεν το έχω ξεφυλίσει. Δεν την ξέρει. Κυρία Τζάνη, και ο Στάλιν την ήξερα. Και το Μαϊνκάμφ του Χίτλερ διάβασα και την Βίβλο. Και ο Στάλιν τη γνώριζε για να ιδιάσω χειρότερα από το Μαϊνκάμφ. Είγα ρέγνος ου κατέγνος. Λοιπόν. Ω ναι. Ακριβώς. Μ' αρέσει το σήμερα πάρα πολύ. Γράψατε ακριβώς αυτό που... Πάμε λοιπόν τώρα στο βίντεο για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Όπου κάποιος άνθρωπος μπροστά στην αγωνία του ερχομού του Αντίχριστου γιατί και των σημαδιών που συμβαίνουν στην εποχή μας, παίρνει 5 γυναίκες. Όσες μπορούσε να σας πει εδώ. Και πάει. Δύο μέρες αργία. Για να το δούμε. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Για να το δούμε.
Εγώ δεν θα το πω ένα κρυφτό, ούτε ή θα δω γιατί φοβάμαι κάτι. Ή θα δω να δαμάσω τον εαυτό μου. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ εγωιστικό να έρχεται η συντέλεια του κόσμου, να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να μας αλώσει τις ψυχές όλων μας και να είστε εσείς και να θέλετε μόνος σας να είστε ο μόνος επιζών, ας πούμε. Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ νοιάζομαι για όλον τον κόσμο. Κανένας να μην πάρει το σφράγμα του Αντιχρίστου, γιατί όποιος πάρει το χάραγμα του Αντιχρίστου θα πάει στην κόλαση. Αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Αποκάλυψη, για να το λόγο. Το χάραγμα πώς το παίρνει κάποιος? Το χάραγμα με το σύστημα του Αντιχρίστου που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν οι κάρτες, υπάρχει τα αργότερα θα βγουν και οι ταυτότητες με τη μαύρη λουρίδα. Μετά θα γίνει και στο χέρι και στο μέτωπο. Με το μικρό τσίπ. Δηλαδή. Θα εφητεύσουν ένα μικρό τσίπ μέσα στον άνθρωπο στο χέρι, στο δεξί, μόνο στο δεξί το χέρι. Γιατί στο δεξί? Γιατί γράφει η Αγία Αποκάλυψη, για την Αυγή Προφητεία. Γιατί δεν μπορεί να κάνει σταυρό ο άλλος. Δεν μπορεί να κάνει το σταυρό του άμα. Δηλαδή και να κάνει το σταυρό του χαραγμένος δεν πιάνεται πια. Αργότερα δεν θα το καταλάβεις εσύ και η παρέα σου ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να σφραγίζει τους ανθρώπους θα με θυμηθείτε και εμένα τότε. Και εύχομαι και εγώ να μην κάνω πίσω τότε να με φυλάξει ο Θεός και εσάς να φυλάξει ο Θεός για το χάραγμα δεν υπάρχει μετά μετάνια. Ύστερα η Αγία Αποκάλυψη λέει να φύγουμε στα βουνά. Οι Άγιοι Πατέρες λένε να φύγουμε στα βουνά. Λέει πιστοί να φύγουμε στα βουνά. Όταν θα είναι το χάραγμα. Εντάξει, απλά εμείς ήμασταν λίγο πιο μπροστά. Ίσως να είναι και να το πω λαϊκά, να το πω λαϊκά, σαν κράχτες. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της κρίσεως του Ιησού Χριστού που την φοβάμαι και την τρέμω γιατί δεν ξέρω τι θα μου συμβεί και εμένα. Όμως θα έρθει εκείνη η ώρα της κρίσεως, τότε θα κλάψουμε όλοι. Τώρα γυλάμε, γλεντάμε και καλά κάνουμε, εντάξει. Καθένα στον δρόμο του, αλλά τότε θα κλάψουμε όλοι. Τότε θα κλάψουμε. Θα πούμε τι κάναμε, αλλά θα είναι αργά. Και εύχομαι καλή μετάνοια και σε μένα και σε εσάς. Η μεγαλύτερη ευχή είναι να πεις στον άλλον καλή μετάνοια. Τι κουτάλο μπορεί.